Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, ο Πολυχώρος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού σας υποδέχεται, επιτέλους είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Ένα εγχείρημα που ξεκίνησε λίγους μήνες πριν, κάποιοι άνθρωποι που πιστέψαμε σε αυτό, κάποιοι άνθρωποι που πιστέψαμε ότι ένα κομμάτι αλληλεγγύης και πολιτισμού χρειάζεται η ανοιχτή πόλη να κάνει στο κέντρο της πόλης. Σιγά σιγά προσθέθηκαν και άλλοι και από εδώ και πέρα θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων σας. Μόνο έτσι πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη θα μπορέσει να απλωθεί με βοήθεια από όλο τον κόσμο. Στη σημερινή εποχή που ζούμε θα πρέπει να καταλάβουμε και να το αποφασίσουμε ότι δεν θα μας νικήσουνε, θα τους νικήσουμε. Θα σας μιλήσει εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της Ανοιχτής Πόλης, της Γραμματείας της Ανοιχτής Πόλης, ο Παναγιώτης Κούτας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε όλες και όλους που είσαστε σήμερα μαζί μας. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει ο χώρος. Τότε να δώσουμε ένα χειροκρότημα στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που το σκέφτηκαν, το υλοποίησαν και σήμερα το έχουμε έτοιμο. Εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Καμίνης ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Στις κοινωνικές υπηρεσίες του, τις οποίες έχει και θα έπρεπε να τις φροντίζει, γιατί ζούμε σε μια πόλη με μια μεγάλη κρίση ανθρωπιστική, ο κύριος Καμίνης οδηγεί το Δήμο στη διάλυση του, καταρακώνει όλες τις κοινωνικές υποδομές και θέλω να σας πω ότι στο σύνολό τους, δηλαδή στο Βρεφοκομείο, στον Κιαδά, στον Οπανδά, στα δημοτικά του ιατρία, έχει μειώσει τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 50% τη χρηματοδότησή του. Θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Στα τέσσερα ιατρία τα δημοτικά τα οποία έχει, έδωσε την προηγούμενη χρονιά 4.000. Και αυτό είναι το κονδύλι που θέλει να προχωρήσει η κοινωνική πολιτική στο Δήμο της Αθήνας. Αυτή η πολιτική εξυπηρετεί ουσιαστικά τρεις σκοπιμότητες. Η πρώτη είναι ότι θέλουν να κάνουν μικρότερο κράτος και ξεκινήσαν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Απολύουν εργαζόμενους, μειώνουν τα κονδύλια. Το δεύτερο, θέλουν να περάσουν όλες τις λειτουργίες της Δημοτικής Αρχής στον ιδιωτικό τομέα. Και το τρίτο, αυτά όλα δεν μπορούν να συμβούν αν δεν εφαρμόσουν αντιδημοκρατικές μεθόδους. Εμείς απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην πόλη μας και σε αυτό που σκεφτόμαστε για την πόλη είναι τέτοιες δράσεις όπως σήμερα. Δηλαδή να φτιάξουμε τον Πολυχώρο και αμέσως μετά τις γιορτές σας καλούμε στα εγκαίνια του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου που θα γίνει αμέσως μετά τις γιορτές. Η χρονιά η οποία τρέχει, η χρονιά η οποία έρχεται, η ανοιχτή πόλη θα προετοιμαστεί να δώσει την εκλογική μάχη. Και ως προοπτική και στόχο έχουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις η ανοιχτή πόλη να πάρει το Δήμο. Γι' αυτό καλούμε όλους τους ανθρώπους της αριστεράς, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για την πόλη, να στρατευθούν στην ανοιχτή πόλη αυτό το διάστημα για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο να διεκδικήσουμε το Δήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και να δώσουμε το λόγο στην Ελένη του Πορτάλιου, επικεφαλής της παράταξής μας. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Ανοιχτής Πόλης σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Μας ενθαρρύνει, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε ένα εγχείρημα που ξεκινά απόψε, ένα δύσκολο και τολμηρό εγχείρημα που όμως νομίζουμε ότι έχει τεράστια σημασία και για την αλληλεγγύη και για τον πολιτισμό και για τη συναναστροφή των ανθρώπων και για την πόλη μας. Ο Παναγιώτης ο Σκούτας αναφέρθηκε στο κομμάτι της αλληλεγγύης που οφείλουν να παρέχουν οι Δήμοι στους Δημότες και για τους αγώνες που κάνουμε στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και συνολικά σε όλους τους Δήμους της χώρας, γιατί όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή αυτοδείξεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Τον αγώνα λοιπόν που κάνουμε για να μην καταφέρουν να διαλύσουν τον ίδιο το θεσμό, να μην διαλύσουν το κοινωνικό κράτος, να μην απολύσουν εργαζόμενους, να μην καταργήσουν τη δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί και παραμένει σε ισχύ, καθώς ο αυτοδιοικητικός θεσμός είναι ο πιο κοντινός θεσμός στους πολίτες παρά τα προβλήματα που έχει. Ο πολυχώρος κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού δεν θα μπορούσε να ανοίξει απόψε αν πολλές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες δεν έβαζαν την εθελοντική εργασία και την ψυχή τους. Θα αναφέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πριν πρέπει να ξεχωρίσω τρεις συντρόφισσες. Την Τόνια την Κατερίνη που σχεδίασε αυτό το χώρο. Την Πόπη τη Μέλιου και τη Μαρία την Ανδρούτσου που οργάνωσαν όλο αυτό το διάστημα, όλα όσα χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε σήμερα. Θα σας πω επίσης ότι ο πολυχώρος αυτός είναι μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διευθύνεται κατά κάποιο τρόπο από ένα διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση το λέμε, που αποφασίζει και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του. Για να μην ξεχάσω κανένα όνομα θα τους αναφέρω όλους και όλες αλφαβητικά. Ο Βάκης ο Αλέξης, η Γιαννισοπούλου η Μαρία, η Γιαννοπούλου η Έφη, ο Γρηγορίου ο Μιχάλης, η Καζαντζάκη η Λίδα, η Κατερίνη Τόνια και στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Κόγου η Λίνα, η Κολυδά η Ελένη, ο Κόρας ο Γιώργος, η Κουγέα η Λένα, η Κρυμιώτη Πόλη, η Λικούρα η Μαρία, η Μαρουλάκου η Δέσπο, η Μερτζέλου η Αθηνά, ο Μουμούρης ο Νίκος, ο Παπαζαχαρίας ο Δημήτρης, η Παπακοσταντίνου η Χρυσαφό, η Υποφαινόμενη, η Πρίντζο η Τάνια, η Ραγούση η Πέπη, η Σιατελή η Βέρα, ο Σκούτας ο Παναγιώτης, ο Τριανταφυλόπουλος ο Ηλίας, επίσης δύο νέοι ο Κλίτσας και η Σουλιώτη, δύο νέοι άνθρωποι που θα βρεθούν όλο αυτό το διάστημα κοντά μας για να έχουμε μια πραγματική σύνδεση με τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε ο Παπαζαχαρίας και η Λίλα Ικόβου που ανέφερα είναι τα νέα παιδιά της Ανοιχτής Πόλης, το νέο αίμα. Ο πολυχώρος κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού οργανώνεται σε δύο τομείς. Ο ένας στεγάζεται στο χώρο που είμαστε απόψε και ασχολείται με θέματα αλληλεγγύης και πολιτισμού. Η αλληλεγγύη αποτελεί μια κεντρική δομή γιατί η Ανοιχτή Πόλη μετέχει και στηρίζει πολλές δομές σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Ο κεντρικός αυτός χώρος δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για να διοχετεύονται στα στέκη αλληλεγγύης, φιλοδοξεί να ιδρύσει μια δανειστική βιβλιοθήκη που θα συνδεθεί με τα σχολεία και τις γειτονιές και έχει υπηρεσίες για τους δανειολήπτες στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους ανθρώπους που τους κόβουν το ρεύμα ή δεν πληρώνουν το χαράτσι, ώστε
να οικοδομηθεί και μέσα από αυτό το θεσμό ένα κίνημα πολιτών με νομική υποστήριξη, η οποία είναι απολύτως αναγκαία στις μέρες μας. Ο χώρος αυτός ως προς τον τομέα του πολιτισμού έχει εκδηλώσεις θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές, ομιλίες, πάρα πολλές ομιλίες θα αναφέρονται στην αλληλεγγύη και θα κάνω μια εξαίρεση για μια εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, αναφέρεται στην εθνική αλληλεγγύη, δηλαδή στην ιστορική μας μνήμη, στην εθνική αλληλεγγύη των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων που έσωσε τον κόσμο από την πείνα, που στήριξε κοινωνικά ιατρία, που επισκέπασε κατοικίες στη διάρκεια της κατοχής. Θα είναι μαζί μας οι αντιστασιακοί σύντροφοι, ιστορικοί που θα μιλήσουν για το θέμα, όπως και τα παιδιά, παραδείγματος χάρη Τζίνα, η πολίτη εκείνης της εποχής που έζησαν από κοντά αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, στην οποία όμως ο λαός ήταν ενωμένος και εμψυχωμένος. Θα ήθελα επίσης να σας πω, και τελειώνω να μην σας κουράζω, ότι ο χώρος αυτός διατίθεται σε κάθε συλλογικότητα που, τον έχει ανάγκη. Αρκεί να επικοινωνεί μαζί μας για να τηρήσουμε ένα πρόγραμμα και να υπάρχει ευχέρεια να εξυπηρετηθούν όλοι. Μπορείτε εδώ να κάνετε τις συζητήσεις, τις εκδηλώσεις σας, αλλά ακόμα και τις γιορτές σας. Θα φροντίσουμε να είναι ένας χώρος τόσο δράσης και αντίστασης, όσο και χαράς και επικοινωνίας. Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά. Παράληψη που πρέπει να διορθώσουμε, ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού αυτού του χώρου μας δόθηκε από τον σύντροφο, τον Χάρη τον Δαλακούρα, και τον ευχαριστούμε θερμά.